7 λάθη που δεν πρέπει να κάνετε όταν ξυπνάτε το πρωί. Το πρωί θα πρέπει να προετοιμάζεστε σωστά ώστε να αξιοποιήσετε όμορφα το υπόλοιπο της μέρας σας και να αισθάνεστε δημιουργικοί. Επειδή το πρωί είναι το θεμέλιο μιας παραγωγικής ημέρας και αποφεύγοντας κάποιες λανθασμένες κινήσεις, θα ξεκινήσετε όμορφα τις δραστηριότητές σας. Δεν θα αισθάνεστε μόνο πιο ήρεμοι και πιο παραγωγικοί, αλλά ξυπνώντας σωστά θα σας δώσει μια υγιή αίσθηση πληρότητας και ενέργειας για ολόκληρη την υπόλοιπη ημέρα. Καλώς ήρθατε στις Ρογμές, είμαι η Δήμητρα Νάσιου και μπορείτε να εγγραφείτε αν σας ενδιαφέρουν τα θέματα υγιεινής διατροφής, περιποίησης προσώπου και σώματος και οι εναλλακτικές θεραπείες υγείας με φυσικά συστατικά και βότανα. Στο βίντεο αυτό θα σας πω για τα 7 λάθη που δεν πρέπει να κάνετε όταν ξυπνάτε το πρωί, γιατί θα καταστρέψουν τη μέρα σας. Αν τα αποφύγετε θα ξεκινήσετε όμορφα και ήρεμα την καινούργια ημέρα, θα έχετε ανεβασμένη διάθεση και θα διαπιστώσετε ότι θα συνεχίσετε με καλή ενέργεια, αποδίδοντας περισσότερο από ό,τι περιμένατε. Λάθος πρώτον, να συνεχίσετε να μένετε στο κρεβάτι. Όταν χτυπήσει το ρολόι για ξύπνημα, όσο δύσκολο κι αν είναι, θα πρέπει να σηκωθείτε αμέσως από το κρεβάτι. Το να μείνετε ξαπλωμένοι θα σας δημιουργήσει ένα αίσθημα ενοχής και άγχους για την αργοπορία στις δουλειές της ημέρας. Αν μάλιστα κοιμηθείτε ξανά λίγα λεπτά, στη συνέχεια θα αισθάνεστε πιο κουρασμένοι από ό,τι ήσασταν όταν ξυπνήσατε την πρώτη φορά. Για να ξεκινήσετε όμορφα τη μέρα σας, προσπαθήστε να δεσμευτείτε στον πρώτο συναγερμό του ρολογιού, όσο δύσκολο κι αν είναι. Αν δυσκολεύεστε συνεχώς με το πρωινό ξύπνημα, απλά προσπαθήστε να πηγαίνετε το βράδυ για ύπνο λίγο πιο νωρίς. Λάθος δεύτερο, να κοιτάτε κατευθείαν το κινητό σας όταν ξυπνήσετε. Τα περισσότερα άτομα πριν από τον ύπνο αφήνουν το κινητό δίπλα στο κρεβάτι ή ακόμη και κάτω από το μαξιλάρι. Έτσι ώστε το πρώτο πράγμα που κάνουν μόλις ξυπνούν το πρωί είναι να κοιτάζουν το κινητό για ειδήσεις, κάποιο πιθανό μήνυμα ή το λογαριασμό τους στα κοινωνικά δίκτυα. Το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε είναι να αφήσετε τον οργανισμό σας να συνέλθει ήρεμα προτού ελέγξετε το κινητό σας. Ο έλεγχος του κινητού σας βάζει επίσης σε μια κατάσταση εγρήγορσης και πανικού πριν καν ξεκινήσει η μέρα σας. Κάντε μια σημαντική χάρη στον εαυτό σας και περιμένετε μερικές ώρες πριν να ελέγξετε τα νέα και τα μηνύματά σας. Λάθος τρίτο, να ξεχνάτε την ενυδάτωση του οργανισμού. Μετά τον βραδινό ύπνο, το σώμα σας χρειάζεται οπωσδήποτε ενυδάτωση ώστε να ξεκινήσει σωστά η μέρα σας. Ειδικά αν κοιμάστε χωρίς βραδινό ενδιάμεσο ξύπνημα, το σώμα σας βρίσκεται χωρίς νερό για 7 με 8 ώρες. Πίνοντας ένα τουλάχιστον ποτήρι νερό αμέσως μετά από το πρωινό ξύπνημα, δεν θα σας προσφέρει μόνο μια υγιεινή έναρξη της ημέρας σας, αλλά θα δώσει σημαντική όθηση στο μεταβολισμό σας. Αν δεν σας αρέσει να πίνετε απλό νερό το πρωί, προσθέστε το χυμό μισού λεμονιού ή λάιμ που θα βοηθήσει επίσης να καθαρίσει άμεσα το σηκώτη σας από τοξίνες. Είναι η καλύτερη συνήθεια που μπορείτε να προσφέρετε στον οργανισμό σας. Λάθος τέταρτο, να πίνετε καφέ αμέσως μετά το πρωινό ξύπνημα. Αν το πρώτο πράγμα που κάνετε μόλις ξυπνήσετε είναι να ετοιμάσετε καφέ, θα ήταν προτιμότερο να περιμένετε μερικές ώρες πριν βάλετε τον καφέ στην κούπα σας. Επειδή η πρωινή αφύπνιση αυξάνει τα επίπεδα της κορτιζόλης, ειδικά στις ώρες 8 με 9, ώστε να ξεκινήσει με εγρήγορση το σώμα. Το να πίνετε αμέσως μόλις ξυπνήσετε καφέ θα μειώσει την κορτιζόλη και θα μπερδέψει το σύστημα του οργανισμού για την παρακολούθησή της στο σώμα σας. Αυτή η συνήθεια του καφέ αμέσως μετά το ξύπνημα θα οδηγήσει αργότερα το απόγευμα σε αδικαιολόγητη κούραση και νύστα. Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη Υγείας στον ΗΠΑ, ο καλύτερος χρόνος για το καθημερινό σας φλιτζάνι καφέ είναι τις ώρες από τις 10 το πρωί έως το μεσημέρι. Λάθος πέμπτο, να βουρτσίζετε τα δόντια σας μετά το πρωινό. Πολλά άτομα βουρτσίζουν τα δόντια τους αμέσως μετά το πρωινό για να απομακρύνουν τις τροφές από τα δόντια και να τα καθαρίσουν. Αυτή όμως η συνήθεια μπορεί να κάνει περισσότερο κακό από καλό, ειδικά αν το πρωινό σας περιλαμβάνει φρούτα ή καφέ. Επειδή τα βακτήρια στο στόμα παράγουν οξέα όταν τρώτε ή πίνετε και αποδυναμώνουν προσωρινά τα δόντια και τα ούλα. Αν βουρτσίζετε τα δόντια σας σε εκείνο το διάστημα της αποδυνάμωσης, θα απομακρύνετε επίσης το σμάλτο των δοντιών. Γι' αυτό είναι προτιμότερο να βουρτσίζετε τα δόντια σας όταν ξυπνήσετε, αλλά πριν το πρωινό σας. Είναι προτιμότερο μετά το πρωινό ή τον καφέ σας να ξεπλένετε το στόμα σας με νερό ή να χρησιμοποιήσετε οδοντικό νήμα για να απομακρύνετε τις τροφές. Αν δεν αισθάνεστε καλά με αυτή την αλλαγή, τουλάχιστον βουρτσίστε τα δόντια σας αφήνοντας να περάσει τουλάχιστον μισή ώρα από το πρωινό σας. Λάθος έκτο, να κάνετε ζεστό ντουζ. Σίγουρα το ζεστό ντουζ το πρωί σας κάνει να αισθάνεστε όμορφα τα κρύα πρωινά του χειμώνα. Αυτή όμως η συνήθεια θερμαίνει και το νευρικό σύστημα, λέγοντάς του ουσιαστικά να χαλαρώσει και να μειωθεί η εγρήγορση του οργανισμού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αρχίσετε να αισθάνεστε χαλάρωση και διάθεση για ύπνο. Αν θέλετε να αποφύγετε αυτή την αίσθηση, κάντε ένα γρήγορο κρύο ή έστω χλιαρό ντουζ για να μπει το σώμα σε λειτουργία εγρήγορσης. Είναι σίγουρα σοκαριστικό το κρύο ντουζ το πρωί, αλλά θα ενεργοποιήσει αδρεναλίνη που είναι η ορμόνη ενέργειας και θα αυξήσει την ενεργητικότητά σας. Λάθος 7. Να δείτε τηλεόραση. Αν το ένστικτό σας λέει να πιάσετε το τηλεκοντρόλ και να ανοίξετε την τηλεόραση, ίσως να θέλετε να το σκεφτείτε ξανά. Ειδικά αν αποφασίσετε να συντονιστείτε στις ειδήσεις και να παρακολουθήσετε τα πρωινά νέα. Το μόνο που θα σας προσφέρει αυτή η συνήθεια είναι θόρυβος και αρνητικότητα, αντλώντας τα επίπεδα κορτιζόλης σας. Η τηλεόραση είναι ένας εντελώς ανθυγιεινός τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. Στόχος σας είναι να έχετε ηρεμία το πρωί και να διατηρείτε την αίσθηση της ειρήνης όσο το δυνατόν περισσότερο πριν αρχίσει η μέρα σας. Προσπαθήστε να περάσετε χαλαρές και ήρεμες στιγμές στο πρωινό σας που θα ξεκινήσουν όμορφα και γαλήνια τη μέρα σας. Αν λοιπόν αισθάνεστε άβολα και χωρίς ενεργητικότητα, ίσως θέλετε να αλλάξετε ορισμένες πρωινές συνήθειες. Μπορεί τώρα να σκέφτεστε πως σας είναι αδύνατο να αλλάξετε συνήθειες χρόνων, όμως κάνοντας έστω μερικά μικρά βήματα, θα αισθανθείτε πιο όμορφα, ήρεμα και δημιουργικά στην έναρξη της νέας μέρας. Εσείς πώς ξεκινάτε την ημέρα σας? Πόσες από αυτές τις πρωινές συνήθειες ακολουθείτε καθημερινά? Αφήστε αν θέλετε το όπως πάντα σημαντικό σχόλιο σας παρακάτω. Σας ευχαριστώ θερμά που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο και αν το βρήκατε χρήσιμο, γραφτείτε στο κανάλι μου και πατήστε το κουδουνάκι για να μπορώ να σας στέλνω και κάθε επόμενο. Επίσης πατήστε το κουμπί like για να μπορέσουν και άλλα άτομα να το βρουν και μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Μπορείτε να με βρίσκετε και στο blog μου rogmaz.gr και παρακάτω θα βρείτε τους συνδέσμους για να πάρετε δωρεάν ηλεκτρονικά βιβλία για υγιεινή διατροφή, φυσική κατάσταση, ομορφιά και υγεία. Κάνοντας μικρές αλλά σημαντικές αλλαγές στην έναρξη της κάθε νέας ημέρας, θα βοηθήσετε το σώμα και τον οργανισμό σας να ξεκινήσουν όμορφα και ήρεμα, δίνοντάς σας ενέργεια για πολλά περισσότερα από ό,τι περιμένατε. Σας εύχομαι να ξυπνάτε πάντα με την καλύτερη διάθεση. Φιλιά πολλά!